ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Είναι καλό να είμαστε εδώ στο Πανόραμα, γιατί έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα. Θα σας ξαφνιάσω στην αρχή, άμα είστε ξαφνιασμένοι στο τέλος, είναι φυσιολογικό. Άρα μ' άρεσε που έχετε μια τριγωνική σχέση λόγω πανοράματος. Και θα ήθελα να σας πω το εξής, ότι είναι μια καλή αρχή για αυτή τη χρονιά. Γιατί επειδή βρίσκομαι... Θέλει να σας πει κάτι η κυρία διακριτικά εκεί πέρα, του τύπου να μιλάω πιο κοντά και σε εμένα. Δεν ακούτε. Να το φέρουμε λίγο πιο κοντά. Να το φέρετε, να το φάω δηλαδή. Εντάξει. Έτσι το λέμε, ναι. Ειδικά εδώ. Επειδή πηγαίνω σε διάφορες εκδηλώσεις και κάνουμε την ημέρα μνήμης, χάρηκα που το είπατε. Πώς να διευκρινίσω, επειδή είπατε ότι λέμε και την αλήθεια. Δημάρχη, όχι σήμερα, χθες. Ναι, γι' αυτό όταν ήρθα, μία της είπα αμέσως ότι τις σημαίες πρέπει να τις σηκώσετε. Γιατί θα αφήνουμε και την επόμενη μέρα, αλλιώς ο κώδικας αλλάζει. Αλλά τέλος πάντων, μην το πάρετε στραβά. Θέλω απλώς να δείτε ότι τα προσέχουμε αυτά. Και πρέπει να καταλάβουμε το εξής, είναι ότι σήμερα δεν έχουμε απλώς μια επέτειο που είναι στο πλαίσιο των τριών μερών που αποφασίσατε. Είναι ότι είμαστε ένα χρόνο πριν την εκατονταετία. Και δυστυχώς αυτό το πράγμα δεν το ακούμε ακόμα. Και δεν έχουμε προετοιμαστεί, αλλά θα δώσω μερικά παραδείγματα χειροπιαστά να καταλάβετε πρώτον πόσο πίσω μπορεί να είμαστε για τέτοια θέματα. Αυτοί που ασχολούνται με θεσμικά καταλαβαίνουν καλύτερα όταν λέμε ότι έχουμε ένα χρόνο και στο τσάκ θα είμαστε. Συνήθως, πετύχουμε πράγματα. Βέβαια, εμείς είμαστε της Ελλάδος, αλλά και τους Ολυμπιακούς Αγώνες τους οργανώσαμε στο τσάκ, αλλά έγινε. Ακόμα και αν οι ίδιοι Έλληνες δεν το πίστευαν. Ενώ ότι θα είναι στην ημερομηνία τους. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι τώρα μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Έχει ηχό, πρέπει να κάνεις κάτι με το μικρόφωνο σου. Το άλλο μικρόφωνο θα να βάλουμε το άλλο μικρόφωνο. Έχετε και άλλο μικρόφωνο. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν τα μικρόφωνα σας έχουν υπονοούμενα, το ένα είναι μπλε, το άλλο είναι κόκκινο. Σας έβαλαν μόνο το μπλε, εμένα άρχισα με το κόκκινο, τελικά μου βάζουν το μπλε. Για να δούμε. Τώρα είναι καλύτερα. Πείτε πάρα. Θα συζητήσουμε για τα προβλήματα που έχουμε μέσα στον πολιτικό χώρο, αλλά όχι σε επίπεδο εθνικό, σε επίπεδο παγκόσμιο, γιατί πρέπει να δούμε ότι τι σημαίνει πραγματικά διεθνοποίηση και πρέπει να καταλάβουμε και όσοι σπατάλη χρόνο υπάρχει στον χώρο επειδή δεν έχουμε τους σωστούς στόχους. Αλλά επειδή τώρα μπαίνουμε στην εκατονταετία, πρέπει να καταλάβετε ότι δεν θα είναι μια επέτειος του χρόνου όπως ήταν οι προηγούμενες. Και να θυμάστε ότι αυτήν εδώ δεν την λέω 99, εγώ τη λέω 100-1. Θα έχει ενδιαφέρον γιατί μετά θα δείτε ότι θα λέμε και 100-1. Αλλά το σημείο αναφοράς θα είναι τα 100. Άρα, αν είστε τρεις σύλλογοι τώρα που είστε στο 100-1, θα ήταν καλό να είστε καμιά δεκαριά στο 100. Το λέω τυχαία, μην το πάρετε στραβά. Θέλω να πω, θα πρέπει να είναι πραγματικά κάτι το διαφορετικό. Για ποιο λόγο? Όλες οι γενοτονίες, όταν φτάνουν στον αιώνα, αξιοποιούν αυτό το γεγονός για να περάσουν άλλα πράγματα, σε άλλο στάδιο. Δεν είναι πια μια μικρή γενοτονία, είναι μια γενοτονία που έχει κρατήσει σαν διάρκεια για το θέμα της αναγνώρισης. Δεν είναι πιο ότι έχουν μπει αρκετές γενιές. Ακόμα και οι πιο παλιοί από εσάς δεν ήταν καν γεννημένοι στη φάση της γενοτονίας, κατά συνέπεια το έχουν μάθει από άλλους. Και όταν το μάθατε, αρχικά νομίζατε ότι ήταν παραμύθι. Μετά καταλάβατε ότι ήταν πιο κοντά στο διήγημα και τελικά συνειδητοποιήσατε ότι ήταν ιστορία. Εσείς που περάσατε από αυτές τις τρεις φάσεις, να κάνετε το ίδιο με τα παιδιά σας. Ας πούμε, βλέπετε εδώ, κοιτάξτε την πιο μικρή ηλικία που υπάρχει εδώ μέσα. Ναι, δηλαδή τι θα κάνουν οι επόμενοι, γιατί εσείς τώρα φαίνεστε να είστε οι προηγούμενοι,
Αλλά ήσασταν οι επόμενοι, γιατί δεν έχετε ζήσει βιωματικά την γενοτονία. Αλλά όλα αυτά που ξέρετε, τα έχετε μάθει. Που σημαίνει ότι για να τα ξέρουν οι επόμενοι πρέπει να τα μάθουν. Κατά συνέπεια πρέπει να τα διδάσκουμε. Είναι μια δυσκολία για το θέμα της γενοτονίας, για ένα πολύ απλό λόγο, είναι όπως έλεγα για τα χρώματα, για το μικρόφωνο. Οι Έλληνες του Πόντου, όταν ήταν στον Πόντο, ήταν οι Έλληνες. Όταν ήρθαν στην Ελλάδα, έγιναν οι Πόντοι. Όταν ήταν στον Πόντο, είχαν την σημαία με τον μονοκέφαλο αετό, η οποία κοίταζε πάντοτε την Κωνσταντινούπολη. Έχουμε ακόμα τώρα συλλόγους που βάζουν ανάποδα τον αετό και κοιτάζει από την άλλη πλευρά. Μια ανησυχείται, είναι σωστός. Βέβαια, το έλεγα. Και δεν καταλαβαίνουμε, ας πούμε, τη σημασία που έχει. Τα χρώματα του Πόντου είναι τα βυζαντινά χρώματα. Όταν ήρθαν όμως οι Έλληνες του Πόντου εδώ στην Ελλάδα, ξαφνικά απέκτησαν άλλα χρώματα. Τα πολιτικά χρώματα. Και επειδή ήταν σε ένα χώρο φιλικό, πήγαν σε μια διαδικασία, και γι' αυτό το βλέπετε, πόσους πόντους έχουμε, δημάρχους, τα Δέλτα Σίγμα, βουλευτές, υπουργούς. Γιατί ήρθαν στη μητέρα πατρίδα, εντάξει. Αυτό όμως είναι που εξηγεί και την καθυστέρηση που έχουμε στο πλαίσιο της αναγνώρισης σε διεθνές επίπεδο. Διότι οι Αρμένοι, για να συγκρίνουμε επειδή είμαστε κοντά, οι Αρμένοι, οι Ασσύριοι και οι Πόντοι, πήγαν πολύ πιο μπροστά, γιατί δεν είχαν χώρα. Άρα ήταν στο εξωτερικό, ήταν της Διασποράς, η δικιά τους χώρα ήταν στη Σοβιετική Ένωση με ένα καθεστώς που δεν τους επέτρεπε να κάνει τίποτα σε σχέση με τα θέματα γενοτονίας και κατά συνέπεια είναι μόνο, θέλετε, οι ξένοι Αρμένοι που πάλεψαν και έβραν το θέμα της γενοτονίας σαν να είναι ο πυρήνας και από τη στιγμή που ήσουν Αρμένοι στο εξωτερικό έπρεπε τουλάχιστον να παλεύει για αυτό το θέμα. Άμα το σκεφτείτε ορθολογικά ότι στην Ελλάδα περιμέναμε το 1994 για να αναγνωρίσουμε θεσμικά και τώρα που είμαστε μεταξύ μας, είναι λάθος που το λέμε αναγνώριση, πρέπει να το λέμε αυτοαναγνώριση. Γιατί όταν θα το πείτε αυτοαναγνώριση θα καταλάβετε και το γελίο της υπόθεσης. Δηλαδή εμείς αναγνωρίσαμε ότι εμείς πιο παλιά είχαμε υποστεί μια γενοτονία. Να λέτε, ας πούμε, ότι αναγνωρίσετε τα λόγια του παππού σας. Okay. Άρα ή τα πιστεύατε ή δεν τα πιστεύατε και αλλάξατε γνώμη. Όταν βλέπουμε στη συνέχεια ότι αναγνωρίζουν την γενοτονία των Αρμενίων το 1996, η οποία έγινε το 1915, νομίζω ότι αυτά είναι αποδεικτικά στοιχεία ότι είχαμε μια καθυστέρηση. Άρα, για να μην νομίζετε ότι κάνω μια κριτική θεσμική, είναι πρώτα απ' όλα είναι τα θύματα. Τα θύματα, επειδή ήρθαν εδώ, η πρώτη γενιά δεν λέει τίποτα. Η πρώτη γενιά, σας το λέω τώρα γιατί είστε όλοι μικροί για μας, η πρώτη γενιά έχει ενοχές. Έχει ενοχές που επέζησε. Βέβαια, όταν έχετε σε μια οικογένεια, είστε ο μόνος που επέζησε και τα 7 αδέλφια σας πέθαναν, δεν λέτε χαίρομαι που έζησα, λέτε γιατί εγώ. Όταν πάτε και το λέτε σε έναν ξένο, ξένο εννοώ ξένο από το χωριό, αλλά δικός μας, λέει εσύ πώς επέζησες. Βλέπετε, φυσιολογικά. Άρα εσύ μετά λες, αποτύχει, δεν ήμουν εκεί, όταν μπήκαν στο χωριό ήμουν σε άλλο χωριό, με είχαν στείλει. Και ξέρετε, πρέπει να δικαιολογήσετε. Άρα στην πραγματικότητα μπαίνετε σε μια διαδικασία εντελώς διαφορετική που δεν είναι να αναδείξετε το έγκλημα. Είναι να μειώσετε την τύχη. Και σημαίνει ότι η πρώτη γενιά δεν μιλάει στα παιδιά της. Τα παιδιά, η δεύτερη γενιά, δεν ρωτάει. Διότι έχουν γεννηθεί αλλού, δεν τους κάνουν καμία αναφορά. Αυτοί που μιλούσαν ποντιακά σιγά σιγά άρχισαν να μιλάνε όλο και περισσότερο ελληνικά για να μην έχουμε θέμα. Έχουμε και μερικές αλλαγές ονομάτων για διάφορους λόγους που μπορεί να φανταστείτε, τις ενσωμάτωσες και βέβαια έχουμε και ένα αρνητικό κλίμα γιατί όπως καταλαβαίνετε όταν έρχονται όλοι αυτοί οι πρόσφυγες σε μια περιοχή που είναι ελάχιστοι οι ντόπιοι είναι αυτό που λέμε ο κοινωνιολογικός ρατσισμός όταν ξεπερνάμε το 12% μια κοινωνία φυσιολογική, φιλική, ξαφνικά λέει τι είναι αυτή.
Όταν βλέπετε και τις τοποθεσίες που βρέθηκαν μερικοί πόντοι σε πολύ δύσκολες περιοχές, γιατί ξέρετε, εμείς στη στρατηγική, όταν ακούμε την έκφραση «αυτό χωριό είναι αμυγός ποντιακό», αυτό σημαίνει ότι πριν ήταν χάλια η περιοχή. Σημαίνει ότι πριν ήταν χάλια η περιοχή. Εντάξει. Δηλαδή σε έβαλαν εκεί πέρα που είχε κουνούπια, σε έβαλαν σε κάποιους χώρους που κανένας δεν ήθελε να πάει και ξαφνικά έγινε αμυγός. Δεν έχω δει κανένα χωριό που να έχουν φύγει οι ντόπιοι και να μπουν οι πόντοι και να είναι αμυγός. Άρα αυτό έχει μεγάλη σημασία να το έχετε στο μυαλό σας, ότι έζησαν και δύσκολο και δεν έζησαν την αποδοχή του τύπου είναι πρόσφυγες, είναι της πατρίδας μας, άρα πρέπει να τους προσέχουμε. Όλοι αυτοί που είναι όρθιοι είναι επειδή δεν υπάρχουν πια καθίσματα. Εδώ να την πάρετε αυτήν εδώ. Ναι, είναι τσάπα. Ο φωτογράφος δεν κάθεται, εγώ είμαι ήδη καθισμένος, πόσο κολόφαρδος να είμαι. Άρα, είναι απλό. Ωραία, πάρε. Παναγιώτη, βάλτε το εκεί, βάλτε κάπου. Άρα, συνεχίζω. Εγώ, αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Είναι ότι υπάρχουν, αν θέλετε, εξηγήσεις κοινωνιολογικές και ανθρώπινες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει δικαιολογία για το κράτος. Το κράτος δεν μπήκε σε μια αυτή τη διαδικασία από την αρχή, εδώ και δεκαετίες, δεν καταλάβαινε πόσο σημαντικό είναι. Και μην νομίζετε ότι το κράτος της Αρμενίας το κατάλαβε περισσότερο. Αντιθέτως, δεν ήξερε τι να κάνει. Θα σας υπενθυμίζω ότι η γενοκτονία γίνεται το 2015, η συνθήκη Κάρς, που ξέρετε πολύ καλά τι είναι Κάρς, υπογράφεται με έναν πολύ ύπουλο τρόπο, γιατί αν θυμάστε καλά, η Σοβιετική Ένωση δεν υπογράφει τη συνθήκη Σεβρών, δεν υπογράφει τη συνθήκη Λοζάνης, που τις θεωρεί υπεριαλιστικές, καπιταλιστικές κτλ. Και υπογράφει τη συνθήκη Κάρς, με την οποία θα δώσει ένα κομμάτι της Αρμενίας στην Τουρκία, για λόγους ιδεολογικούς. Άρα μην μπερδευόμαστε, υπάρχει αυτή η δυσκολία. Ιδεολογικά πάντοτε έχουμε ένα θέμα, έχουμε ανθρώπους που λόγω ιδεολογίας χρωματίζουν μια γενοκτονία. Ενώ μια γενοκτονία είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Άρα άμα σας πω την εξής ερώτηση, ποιο είναι το κόμμα της ανθρωπότητας? Δεν έχει νόημα. Ωραία. Άμα σας πω λοιπόν ποιο είναι το κόμμα ενός έθνους. Δεν έχει νόημα. Όμως με τις γενοκτονίες το βάζουμε. Βάζουμε ένα χρωματάκι που μας επιτρέπει να πούμε δεν ήταν ακριβώς γενοκτονία αυτό που λένε οι άλλοι. Δεν είναι ακριβώς η χρήση της λέξης γενοκτονίας που πάει, που ταιριάζει. Άρα για να μην μπερδευόμαστε. Η τεκμηρίωση της γενοκτονίας των ποντίων έχει λήξει εδώ και χρόνια. Έχουμε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, άρα όταν βλέπετε, υποτίθεται επιστήμονες να σας λένε πρέπει ακόμα να τεκμηριώσουμε, να βγάζετε τη λέξη επιστήμονες από αυτό που λένε, να καταλαβαίνετε ότι είναι ιδεολόγος και να καταλαβαίνετε ότι μάλλον αυτός θα χρησιμοποιήσει τουλάχιστον μια ζωή ακόμα για να πει αυτά που λέει, έτσι ώστε να μην μπορεί να προχωρήσετε. Η τεκμηρίωση υπάρχει και νομίζω ότι ακόμα και αν διαβάσετε τους τόμους του, μόνο του Κωνσταντίνου Φωτιάδη φτάνει. Δεν είναι να πάτε πιο μακριά, την έχετε όλη την τεκμήριωση. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι ειδικοί, αλλά μιλάω για αυτούς που είναι πιο κοντά σας. Άρα, το πρώτο πρόβλημα έχει τελειώσει, έχουμε περάσει από το στάδιο του παραμυθιού και του διηγήματος. Θεωρώ βέβαια ότι λογοτεχνικά δεν έχουμε γράψει αρκετά πράγματα, ακόμα και λογοτεχνικά. Δεν λέω καταγραφές ιστορικών γεγονότων, γιατί αυτές υπάρχουν. Μερικές φορές δεν είναι καλά δομημένες και τις διαβάζουν μόνο οι ειδικοί. Άρα δεν ξέρουν το μέγεθος της βαρβαρότητας. Εντάξει. Θα σου ένα παράδειγμα. Όλες οι γυναίκες εσείς τώρα που έχετε τα αυτιά σας που είναι τρυπημένα. Το κάνετε παραδοσιακά, έτσι είναι. Θεωρείτε ότι είναι και ωραίο. Το έχετε σκεφτεί ότι σε μια γενοκτονία το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι ότι χαλάμε το σώμα. Κομμένα αυτιά, κομμένες ρόγες, κομμένες μύτες, κομμένη γλώσσα, τρυπημένη, για να φανεί ότι ο άλλος φταίει. Και εμείς το κάνουμε μόνοι μας. Και το κάνουμε και σε μικρά κοριτσάκια που είναι 2 χρονών, θεωρώντας ότι ποιο είναι το πρόβλημα, είναι η παράδοση. Είναι η παράδοση μιας πράξης βαρβαρότητας. Όταν το βλέπετε μέσω της γενοκτονίας,
Τα πράγματα αλλάζουν, είναι πιο βαθιά σαν έννοια γενοτονία. Ας πούμε, άμα σας πω ότι η ανθρωπότητα αποτελείται από τους αγέννητους, από τους ζωντανούς και από τους νεκρούς. Δεν θα είχατε πει αυτή τη φράση την ανθρωπότητα. Θα είχατε πει οι ζωντανοί. Άμα πείτε μόνο οι ζωντανοί και βγάλετε τους νεκρούς, έχετε πετύχει μια ωραία γενοτονία. Γι' αυτό είναι ο στόχος μιας γενοτονίας, είναι να μην υπάρχουν πια οι νεκροί. Όταν σας λέω, ας πούμε, οι αγέννητοι, μπορεί να σας ξαφνιάσω περισσότερο με τους αγέννητους, να σας πω ότι στη φάση γενοτονίας υπάρχουν αγέννητοι που πέθαναν χωρίς να γεννηθούν. Οι γυναίκες που ήταν έγκυος, εντάξει, τις άνοιγαν, σκότωναν το παιδί, δεν έχει γεννηθεί. Ενώ βλέπετε στην αρχή το αγέννητο σας φαίνεται λίγο αφαιρετικό. Λες, θα ασχοληθούμε και με τους αγέννητους. Ναι. Αλλά εγώ το λέω και κυριολεκτικά για αυτούς που θα έρθουν, εσείς τώρα όλοι, για το θέμα της γενοτονίας, είστε αγέννητοι. Και τότε. Δηλαδή, αν οι γενοκτόνοι είχαν πετύχει τον στόχο σας, όλοι αυτοί που είναι, φαντάζομαι ότι είναι σχεδόν όλοι πόντοι εδώ, δεν θα υπήρχαν. Δηλαδή, μια επιτυχημένη γενοκτονία δεν αφήνει ήχος. Το άλλο που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας, γιατί μερικές φορές έχετε αυτή την ιτοπάθεια και εσωτερικά, δεν πειράζει μόνο γιατί το θόρυβο και το θόρυβο και στην εκκλησία κάνουμε, δεν μας πειράζει. Λοιπόν, άρα ζωντανοί να είστε, αυτό θέλω. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι όταν έχουμε αυτές τις ενοχές επειδή επιζήσαμε, δεν καταλαβαίνουμε ότι μόνο και μόνο που εσύ υπάρχεις ζωντανός, είναι απόδειξη ότι οι Τούρκοι είναι ανίκανοι να κάνουν μια σωστή γενοτονία. Το έλεγα λοιπόν σε έναν Αρμένη που ήταν πολύ στεναχωρημένος γιατί κάναμε μια πορεία, όπως κάνουμε και εμείς πορείες, ήμασταν στη Γαλλία και περπατούσαμε δίπλα και λέει πώς εσύ αντέχεις αυτά τα πράγματα, εγώ μου σκότωσαν 7 αδέρφια. Λέω την επόμενη φορά που θα δεις Τούρκο θα του πεις ότι είναι ανίκανος. Λέει, τι είναι το που ανίκανος. Λέω, είναι ανίκανος και δεν πέτυχε να σε σκοτώσει και σένα. Θα πρέπει να ήσασταν όλοι εξαφανισμένοι, θα πρέπει εσύ να μην έχεις στεναχωρία. Από τη στιγμή που είσαι ακόμα εσύ παρόν, ενώ μια γενοτονία στην τελευταία της φάση θέλει να τα σβήσουμε όλα, σημαίνει ότι έχουν μια αποτυχία. Τώρα εσείς όλοι οι πόντιοι είστε συνειδητοποιημένοι ότι είστε η απόδειξη της ήττας της Τουρκίας. Ή θεωρείτε ότι λόγω κολοφαρδίας σωθήκατε. Εγώ νομίζω ότι είναι το δεύτερο. Αυτά θα ήταν καλό να αδυνατήσετε από κάτω, να μεγαλώσετε από πάνω και να σκεφτείτε πώς σας βλέπει ο γενοκτόνος. Έχετε στο σπίτι σας κατσαρίδες. Εντάξει, πάτε και σκοτώνετε όλες τις κατσαρίδες. Τι έτσι μας βλέπουν, μην νομίζετε. Και ενώ σκοτώσατε όλες, λέτε εντάξει, τελειώσαμε σήμερα, την επόμενη μέρα ξαναβγεί μια κατσαρίδα. Πώς την βλέπετε? Την βλέπετε ως κολόφαρδη ή εκνευριστική που υπάρχει ακόμα, ενώ είχατε κάνει όλα αυτά τα πράγματα? Εκνευριστική. Εμείς είμαστε αυτές οι κατσαρίδες. Οι Τούρκοι είμαστε αυτό. Δηλαδή θεώρησαν ότι θα καταφέρουν, θα μας αφανίσουν εντελώς και ξαναεμφανίζονται. Και κάνουν και παιδιά κατσαρίδες. Και κάνουν και παιδιά που θυμούνται ότι κάποιος προσπάθησε να τους καθαρίσει εντελώς. Δηλαδή η γενοτονία είναι αφανισμός. Δεν είναι απλώς ένα έγκλημα. Δυστυχώς, επειδή δεν έχουμε συνηθίσει να ασχολούμαστε με το διεθνές δίκαιο, δεν έχουμε συνηθίσει να ασχολούμαστε με τη χάρτα των Ηνωμένων Εθνών, όταν λέμε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, κοιτάζουμε πιο πολύ το έγκλημα. Το χειρότερο είναι κατά της ανθρωπότητας. Το έγκλημα νομικά μπορεί να σας βρουν και δικαιολογίες. Να σας πούν ότι ήταν λόγω πάθους, τέλος πάντων έγινε. Το κατά της ανθρωπότητας σημαίνει συστηματική καταστροφή. Όχι φυσική, συστηματική. Δηλαδή ο άλλος έχει προγραμματίσει να σε αφανίσει. Η άλλη δυσκολία που έχουμε συνεχώς στα θέματα της αναγνώρισης είναι ότι για να περάσουμε στο τρίτο στάδιο, για το οποίο δεν σας μίλησα, είναι τα εγγόνια. Τα εγγόνια αρχίζουν να μαθαίνουν την αλήθεια. Και όχι οι γονείς τους. Τα εγγόνια μιλάνε με τον παππού και τη γιαγιά και έχουν ένα καλό timing. Το καλό timing είναι ότι ο παππούς και η γιαγιά ξέρουν ότι θα πεθάνουν και ξέρουν ότι άμα δεν πουν τίποτα, ούτε στα εγγόνια, δεν θα μείνει τίποτα.
Άρα έχει ενδιαφέρον, γιατί τα παιδιά δεν ξέρουν, τα παιδιά τους μαθαίνουν και συζητάνε με τους γονείς τους. Και σιγά σιγά μπαίνει η δεύτερη γενιά, λίγο με ενοχές, λέγοντας ότι θα πρέπει να είχαμε ασχοληθεί. Όταν έρχεται η τέταρτη γενιά, αν είναι ενημερωμένη και αν έχει κρατήσει παράδοση, αυτή διεκδικεί αμέσως. Εντελώς διαφορετική γενιά. Άρα όταν μιλάμε για αναγνώριση, πρέπει να ποντάρουμε πάνω στην τρίτη και την τέταρτη. Ενώ πολλοί από εσάς θεωρούν ότι η τρίτη και την τέταρτη μπορεί και να μην έχουν πια σχέση με το θέατρο. Αυτές είναι οι πιο δυναμικές γενιές. Τώρα εσείς σίγουρα μετράτε σε ποια γενιά είστε. Το βλέπω τη φάτσα σας, γιατί είναι μερικοί που κλείνουν το μάτι, άλλοι γυαλίζουν το μάτι, λέει εγώ το έχω. Λοιπόν, δεν μίλησα για την πέμπτη γενιά, είναι πιο νέος, εντάξει και για εσάς θα πω, αλλά τι θέλω να σας πω. Οι γενιές που έρχονται, που δεν είναι άμεσες, δεν έχουν τα προβλήματα του βιωματικού. Έχουν τα θέματα της ιστορίας, του συμβολισμού, της παράδοσης και στη συνέχεια φυσιολογικά της στρατηγικής. Δηλαδή, τώρα που τα μάθαμε, τι κάνουμε. Αλλά το θέμα της διεθνοποίησης άλλαξε. Θυμάστε ότι έχουμε αναγνωριστεί βέβαια από την Κύπρο, έχουμε αναγνωριστεί την πρώτη φορά που έχουμε κάτι το σημαντικό, είναι το 2006. Μα σκεφτείτε ότι είμαστε το 2018. Το 2006 η Ευρωπαϊκή Ένωση μας αναγνωρίζει ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας μαζί με τους Αρμένιους και τους Ασσύριους. Τεράστια σημασία αυτό. Όταν έγινε αυτό το πράγμα το 2006, οι περισσότεροι πόντοι δεν κατάλαβαν τίποτα. Δεν κατάλαβαν πόσο δύσκολη ήταν αυτή η επιτυχία. Και λέει, εντάξει, φυσιολογικό είμαστε κι εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμάστε ότι μερικοί μας λένε να βγούμε. Θα έχει ενδιαφέρον να θυμάστε ότι οι πρώτες αναγνωρίσεις τέτοιου τύπου για τους Αρμένιους γίνονται το 87. Εμείς το 81 είμαστε η Ελλάδα τώρα, από αυτούς που βοήθησαν τους Αρμένιους για να αναγνωριστούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επειδή ήμασταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επειδή οι Αρμένοι δεν ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δεν μπορούσαν να κουνήσουν τους θεσμούς, να πούμε, σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Το άλλο λοιπόν που έγινε το 2006 είναι ότι δεν καταλάβαμε ότι τελειώσαμε με τις μονοδιάστατες αναγνώρισεις. Δεν το καταλάβαμε εδώ, δεν το καταλάβαμε και στο εξωτερικό. Αλλά θα δώσω το παράδειγμα της Αυστραλίας. Η Αυστραλία προσπάθησε να κάνει αναγνώριση της γενοκτονίας των ποντίων. Έφεγε τα μούτρα της, ξεκάθαρα. Κατάλαβε ότι δεν γίνεται. Και οι πόντοι ενώθηκαν με τους Αρμένιους και τους Ασσύριους, γιατί και αυτοί είχαν προσπαθήσει μόνοι τους και δεν έγινε. Και τελικά κατάφεραν να αναγνωριστούν από δύο πολιτείες της Αυστραλίας. Εντάξει, άρα Σίδνεϊ και Μελβούρνη να τα έχετε στο μυαλό σας. Έχουμε βέβαια και άλλες, ο αγώνας αυτός δεν έχει τελειώσει. Και έγινε ακριβώς το ανάλογο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου έχουμε πολιτείες που έχουν αναγνωρίσει. Να προσέξετε, το παλούκι δεν έχει τελειώσει. Να καταλάβετε, η γειτονιά των Αρμενίων έχει αναγνωριστεί σε 49 πολιτείες, που είναι 50. Θα περιμένουμε την 50 και μετά θα πρέπει να περάσουμε στο Ομοσπονδιακό, που είναι τεράστιο παλούκι. Άρα όσοι από εσάς πιστεύουν ότι μόλις τελειώσουν τους 50 τελειώσαμε, όχι, γιατί είναι σε επίπεδο πολιτείας. Για μας, για να είναι πιο κατανοητό τι λέω, είναι σαν να έχουμε αναγνωριστεί ας πούμε σε 50 πόλεις της Ελλάδος και λέμε εντάξει, το αναγνώρισε η Ελλάδα, καμία σχέση. Η Ελλάδα είναι πιο πάνω ακόμα, εθνικό. Άρα αυτό σημαίνει τι, σημαίνει ότι αυτές οι τριπλές αναγνωρίσεις άρχισαν το 2006, δεν το καταλάβαμε και θα δείτε πόσο δεν το καταλάβαμε. Το 2010 μας αναγνώρισε η Σουηδία, τις τρεις γενοκτονίες μαζί, ψηφοφορία στη Βουλή της Σουηδίας, 131 υπέρ της αναγνώρισης, 130 κατά. Αυτή η μία ψήφος πρέπει να αναρωτιέστε πάνω τε, αν θα ήσασταν εσείς. Δηλαδή, άμα σκεφτείτε τι πιέσεις παίχτηκαν πάνω σε ένα άτομο, μάλιστα η διαφορά έγινε από ένα άτομο το οποίο ήταν κουρδικής καταγωγής. Και ξέρετε, το θέμα των Κούρδων στη γενοκτονία ήταν ένα πρόβλημα. Άρα, τι προσπαθώ να πω. Με μία, και έχουμε και ανθρώπους της Βουλής,
με μία ψήφο, μόνο μία, μία ολόκληρη χώρα αναγνώρισε. Μία λιγότερη δεν θα αναγνώριζε. Όταν λοιπόν έχουμε ανθρώπους που είναι εντελώς άσχετοι σε θέματα ψηφοφορίας και λένε εγώ θα ψηφίσω λευκό και είναι και περήφανοι, ενημερώσου. Το να ψηφίσεις λευκό έχει νόημα όταν είμαστε 5 ή 6 άτομα. Γιατί έτσι θα απορρίψεις το θεώρημα του Ράμσε. Όταν είμαστε εκατομμύρια, αυτός που ψηφίζει λευκό ψηφίζει για τον νικητή. Παρόλο δεν το ξέρει. Αν λες τον βάλει ψηφοφορία κατευθείαν τον νικητή, να λες και εγώ το έκανα. Όταν πηγαίνεις με λευκό και τελικά σου εξηγούν ότι ψήφισε τον νικητή, και ειδικά αν ο νικητής δεν είναι ο δικός σου, λες τώρα τι έκανα. Συνεχίζουμε τώρα που είστε προετοιμασμένοι, εφόσον αυτό ήταν απλώς η εισαγωγή. Όταν τα αναλύουμε με αυτόν τον τρόπο, υπάρχει κάτι που μας λείπει και είναι η γεωπολιτική. Άρα, γιατί να μιλήσουμε την γεωπολιτική. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα πολύ απλό. Ας πούμε ότι αγαπάτε πάρα πολύ τον βασιλιά στο σκάκι, επειδή έχει ένα σταυρό, λέτε πω πω τι ωραίος βασιλιάς. Σας δώσω να παίξετε σκάκι και όλος σας κάνει μάτ. Στεναχωρίεστε. Στεναχωρίεστε επειδή δεν ξέρετε σκάκι. Τα παράθυρα άλλαξε λίγο ο ήχος. Ξαναμένω λοιπόν στις λέξεις κλειδιά. Στο σκάκι, άμα θες να μην χάσεις, πρέπει να μάθεις σκάκι. Ενώ εμείς μάθαμε να κλαίμε για τον βασιλιά. Γιατί τώρα άμα σας ρωτήσω ποιος από εσάς ξέρει σκάκι και σας βάλω να σηκώσει το χέρι σας, φαντάζομαι ότι θα ντραπείτε. Άμα σας πω ποιος από εσάς ξέρει τάβλη, θα σηκώσετε δύο χέρια. Λοιπόν, σας ενημερώνω ότι στο σκάκι δεν έχει ζάρι. Τι έκανα. Άρα πρέπει λοιπόν να το μάθουμε. Όταν λοιπόν κοιτάζετε μια γενοκτονία μόνο και μόνο συναισθηματικά, θα μείνει συναισθηματικό το πρόβλημα. Δεν θα έχει καμία εξέλιξη, καμία παραπάνω αναγνώριση. Και το ερώτημα είναι γιατί. Είναι πάρα πολύ απλό, πώς μπορεί ο άλλος να βγάλει συνέστημα αφού δεν ξέρει ότι υπάρχει γενοκτονία. Πόσες φορές έχετε ακούσει ανθρώπους του ποντιακού χώρου που το παλεύουν και λένε οι άλλες χώρες δεν ασχολούνται μαζί μας. Και λες, πήγες εσύ στις άλλες χώρες να τους πεις τι είναι και δεν ασχολήθηκαν. Δεν ξέρουν καν ότι υπάρχει έννοια. Να ξέρετε ότι επειδή εμείς κυκλοφορούμε στο εξωτερικό, δεν λέμε τόσο πολύ οι Πόντιοι, λέμε οι Έλληνες. Γιατί άμα δεν λέμε οι Greeks, δεν καταλαβαίνουν πού είναι οι Πόντιοι. Δεν ξέρουν καν. Άρα που τους λέω είναι αλήθεια γιατί είναι οι Έλληνες του Πόνου. Άρα προσπαθώ να σας δείξω το εξής. Η πρώτη αμηχανία που έχουμε με έναν ξένο ή να μας αναγνωρίζει είναι να μας πει για ποιο πράγμα μιλάτε. Λες μα δεν ξέρει. Είναι πολύ απλό, σκεφτείτε το ανάποδο τώρα. Πώς είναι ο τονίς ξέρετε εσείς. Ωραία, σήμερα εγώ βέβαια δεν σας είπα να μου πείτε ποιες, σας είπα πόσες. Άρα φαντάζομαι σε αυτές που μετρήσατε βάλατε Darfur. Βάλατε Ρουάντα. Α, δεν βάλατε. Πάνω η 7 Απριλίου είναι παγκόσμια ημέρα για την γενοκτονία Ρουάντα. Και το πέτυχαν αυτό ενώ έγινε το 1994. Τι προσπαθώ να σας πω. Επειδή είχαν έργα. Παλεύει ο Κλούνε, δεν το ξέρω το ταφό. Ωραία, καλά κάνει. Καλά κάνει και έχει γυναίκα. Είναι πιο. Όχι, το λέω για το σύλλογο γυναικών για να μην ξεχνιόμαστε. Μπορεί να είναι παντρεμένη με αυτόν, αλλά η καλύτερη κίνηση που έκανε αυτό είναι παντρευτεί με αυτήν. Για την ανθρωπότητα μιλάω. Άρα λέω απλώς ότι η γενοκτονία ας πούμε που έγινε στο Βιετνάμ στην πραγματικότητα γενικότερα στην Ινδοκίνα, η γενοκτονία που έγινε στην Κίνα, η γενοκτονία που έγινε στην Ουκρανία και άμα συνεχίσω έτσι θα πείτε στο τέλος μα πού βρέθηκαν όλοι αυτοί. Μπορώ να το κάνω και ανάποδα. Δηλαδή να πάρω τις γενοκτονίες που δεν ξέρετε και να σας πω πόσες χώρες τις έχουν αναγνωρίσει. Και εκεί πέρα θα πέσετε ξηροί
Γιατί όταν μαθαίνεις, ας πούμε, ότι μια γενοτονία που δεν την ξέρεις καν, την έχουν αναγνωρίσει ήδη 24 χώρες, λες ποιος είναι ο καθυστερημένος τώρα. Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν τα κοιτάζουμε συμμετρικά. Άμα θες οι άλλοι να είναι φιλικοί μαζί σου, πρέπει να είσαι φιλικός μαζί τους. Αν ασχολείσαι πάνω και μόνο με τη δική σου γενοτονία, και οι άλλοι κάνουν το ίδιο, έχουμε ένα θέμα, δεν υπάρχει ποτέ συμμαχία. Αλλά υπάρχει απλώς διπλός μονόλογος. Ενώ χρειαζόμαστε διάλογο. Τώρα ποιο είναι το πρόβλημα, ποια είναι η ασυμμετρία. Οι γενοκτόνοι συνομιλούν μεταξύ τους. Κάθε γενοκτονία είναι πιο πετυχημένη. Η πρώτη γενοκτονία που είναι πιο κοντά μας ήταν μια γενοκτονία βαρβαρότητας, άμεσης βαρβαρότητας. Δηλαδή κόβαν τα κεφάλια, βάζαν σωρούς, έβαζαν έναν στρατιωτικό μπροστά, έβγαλαν μια φωτογραφία, είχαν αποδεικτικό στοιχείο και έπαιρναν και επίδομα. Όταν έρχεται η γενοκτονία των ποντίων, υπάρχουν τηλεγραφήματα που λένε δεν βγάζετε φωτογραφίες. Δεν τους φάζεται αναγκαστικά επί τόπου, να τους μετακινείτε. Σε κάποια φάση θα πεθάνουν οι κλιματικές συνθήκες. Και γι' αυτό αυτό που χαρακτηρίζει την γενοκτονία των ποντίων είναι ακριβώς η γενοκτονία που είναι το λευκό μακελιό, το λέγαμε τότε, το μασακροπλό, είναι ότι είναι στην πορεία. Βάζει τους ανθρώπους να περπατάνε για χιλιόμετρα και χιλιόμετρα, μέσα στο χιόνι τι να κάνουν. Μετά τι σου λέει ο άλλος. Δεν φταίμε εμείς, κλιματικές συνθήκες. Εμείς απλώς τους πηγαίναμε από ένα μέρος στο άλλο. Πιο πέρα, τι έγινε. Μετά τι κάναμε, τους κλείναμε σε έναν χώρο. Δηλαδή, πέθαιναν σε κλειστό χώρο, άρα γιατί δεν ήξεραν ότι είχαν πεθάνει. Τώρα έφτασε στο 32-33. Μετά, στο 39-45, κάναμε μια άλλη εξέλιξη. Δεν πέθαιναν αρκετά. Σκεφτείτε το λίγο φυσιολογικά για τον γενοκτόνο. Δεν πέθαιναν αρκετά, άρα τι κάναν. Κάναν εργοστάσια θανάτου. Και αυτό χρησιμοποίησαν μια ουσιαστικά νέα τεχνολογία, είναι πώς να σκοτώσεις πολλούς ανθρώπους. Δύο κριτήρια. Πρώτο, τα τρένα. Φαίνεις πολύ κόσμο στον ίδιο χώρο. Δεύτερο, η χημεία. Πώς με χημικό αέριο μπορείς να σκοτώσεις πολλούς ανθρώπους και όσοι δεν το ξέρουν, στο ναζιστικό καθεστώς έκαναν πειράματα, έβαζαν αέριο, κοίταζαν τη δοσολογία, έβαζαν τους ανθρώπους να πεθάνουν και μετά πήγαιναν και κοίταζαν αν είχαν πεθάνει όλοι. Γιατί μερικές φορές αυτοί που ήταν από κάτω, που τους πατούσαν οι άλλοι, ζούσαν ακόμα. Όταν τους έβαζαν, ξανασηκώναν. Άρα, αν το κοιτάξετε αυτό με τον τρόπο που σκέφτονται οι γενοκτόνοι, καταλαβαίνετε ότι οι γενοκτονημένοι δεν σκέφτονται έτσι. Είναι αθώοι. Άρα δεν έχουν γεωπολιτική. Ένας κανονικός γενοκτονημόνιος, όπως είπαμε στην αρχή, έχει πρώτον ενοχές όταν επέζησε. Δεύτερον, έχει μια μορφή τοπάθειας. Τρίτον, χειρότερο, του εμφανίζεται το σύνδρομο Στοχόλμης. Δηλαδή τελικά εκτιμάει τον γενοκτόνο ή, για να το πω πιο καλά, εκτιμά τη δύναμη του γενοκτόνου και σου λέει κοίτα τι οργάνωση, τι στρατηγική, πώς μας καθάρισε, κλπ. Πρέπει το μεγαλώνει. Αυτή η τοπάθεια θα έχει επιπτώσεις. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα αγωνιστούν με τον ποντιακό αγώνα. Θεωρούν ότι ό,τι και να κάνουν η Τουρκία θα τα καταφέρει να μας ξεπαστρέψει. Αλλά ας μην κάνουμε και πολλά. Αυτή η τοπάθεια βοηθάει τον γενοκτόνο. Αν ξέρετε πόσοι πόντοι είναι συνεργάτες της Τουρκίας χωρίς να το ξέρουν, μόνο και μόνο επειδή διαδίδουν στις οικογένειές τους ότι ό,τι και να κάνουμε η Τουρκία δεν θα αλλάξει. Φαντάζομαι ότι εσείς δεν έχετε ενοχές γιατί δεν έχετε κάνει ποτέ τέτοια πράγματα. Αλλά εσείς ήσασταν πάντοτε αγωνιστές και πάντοτε λέγατε στα παιδιά σας
ότι και βέβαια θα ζήσουμε και, ακόμα και τον διαμερισμό της Τουρκίας, έτσι όχι. Αλλά είμαστε ικανοί να εκδίδουμε τέτοιους χάρτες. Αλλά θυμάστε, υπάρχει ένα πολύ απλό κριτήριο, ποιος είναι επικίνδυνος στα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι μόνοι που είναι επικίνδυνοι είναι αυτοί που θέλουν να πάνε εκεί. Η άλλη δεν είναι επικίνδυνη των γιορτών. Η άλλη τέλειωσε. Όπου και να είναι, αφού δεν θέλουν να ξαναεπιστρέψουν, δεν είναι πρόβλημα. Όσοι και να είναι. Άμα είναι όμως τέτοιο κόκκος που θέλουν να επιστρέψουν, αυτοί είναι ικανοί να αλλάξουν πολλά πράγματα. Άρα προσπαθώ να σας πω το εξής. Τα πρώτα κατεχόμενα είναι τα κατεχόμενα του μυαλού. Μόνοι μας. Λέμε δεν γίνεται. Και το αστείο της υπόθεσης είναι ότι όταν κάτι είναι απίστευτο, ακόμα και όταν το κάνετε, παραμένει απίστευτο. Γιατί θέλει μεγάλη πίστη για να καταφέρετε να κάνετε μια μεγάλη αλλαγή. Άρα ποιος από εσάς πίστευε ότι θα πετύχουμε τέτοιες αναγνωρίσεις. Σας υπενθυμίζω ότι η Ελλάδα ενόχλησε την Αρμενία 2 φορές για να μην μπει στη Βουλή το θέμα της αναγνώρισης. Και αυτό έγινε κομματικά. 2 φορές. Τελικά η Αρμενία αναγνώριζε πανψηφί. Θυμάστε τι σας είπα, η Σουηδία 131-130. Η Αρμενία αναγνώρισε πανψηφί. Δηλαδή δεν υπήρχε ούτε ένας βουλευτής Αρμένης που να πει εντάξει, εγώ μπορεί και να μην το πιστεύω. Τώρα θα σας κάνω ένα ύπουλο ερώτημα. Είστε έτοιμοι ή θα στεναχωρηθείτε? Μάλλον θα στεναχωρηθείτε, αλλά τέλος πάντων θα το αντέξετε. Θα μαθαίνετε να στεναχωρηθείτε. Άμα κάναμε μια ψηφοφορία στην Βουλή των Ελλήνων, είστε σίγουροι θα είχαμε παμψήφιε, δεν είναι? Τους Ελλήνες βουλευτές. Αυτό δεν είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα ηθικό. Δηλαδή, θεωρούμε ότι είναι αυτονόητο που οι Αρμένοι το έκαναν. Μάλιστα, σας υπενθυμίζω ότι οι Αρμένοι έχουν και αυτοί κόμματα. Και αυτοί τσακώνονται μεταξύ τους. Και αυτοί βρίζονται μεταξύ τους. Αλλά στο θέμα της γενοκτονίας το βρούν όλοι και τελειώσαμε. Εδώ εμείς αναρωτιόμαστε αν είναι η γενοκτονία. Εμείς το παλεύουμε, όταν λέω εμείς εννοώ οι αγωνιστές στο εξωτερικό, το παλεύουμε για τη διεθνοποίηση. Ξανάρχεσαι στην Ελλάδα και σου λέει, και σε αυτή την περίοδο μπορεί και να μην τον ονομάσουμε γενοκτονία. Τι χράμε δουλεύετε. Εδώ πήγαμε Αυστραλία, Αμερική και μας μιλάτε για την Ελλάδα τώρα. Και κάνουμε και αυτό. Δηλαδή αυτό είναι ένα πίσω μπρος. Ξανά πρέπει να ξαναγυρίσουμε. Γιατί όταν σας πετάει ο ξένος, εδώ είναι η σφαλιάρα που τρώμε εμείς, λέτε, μας λένε, λέτε να αναγνωρίζουν την γενοκτονία σας. Εσείς πιστεύετε ότι είναι γενοκτονία? Γιατί από ό,τι διάβασα, έχετε μια διαμάχη. Λες, ωχ Θεέ μου, οι μαλακίες μας πάνε και στο εξωτερικό. Είναι το πρόβλημα με το διαδίκτυο, δεν λες. Παλιά όταν ήσουν βλάκα, έμεινε στην εφημερίδα σου. Ο άλλος δεν ήξερε να διαβάζει ελληνικά, δεν σωζόμασταν. Τώρα έχεις και βλάκες επίσημους επαγγελματίες που τα διαδίδουν. Άρα οι άλλοι τα διαβάζουν και σου λένε τι λέει στην Ελλάδα. Άρα είναι πάλι το ίδιο. Το εσωτερικό ρατσιστικό στοιχείο. Άμα κοιτάξετε πώς τα θύματα κοιτούνται μεταξύ τους. Ο καθένας κοιτάζει τη γενοκτονία του. Προσπαθεί να πει χοντρή. Έχει ενδιαφέρον γιατί τα κριτήρια της γενοκτονίας σε παγκόσμιο επίπεδο δεν έχουν αριθμό. Άρα γιατί να είσαι πιο χοντρός εφόσον δεν σου μιλάει για βάρος. Βλέπετε. Είναι μερικοί που έχουν κολλήσει το γεγονός ότι έχουμε μόνο 353.000. Δηλαδή δεν καταλάβανε άνθρωποι. Πόσους θέλεις παραπάνω να καταλάβεις ότι είναι θέμα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν τα ξέρουμε καλά. Οι Ασσύριοι έχουν 750.000 και η Ελλάδα εδώ, δεν έχει αναγνωρίσει την γενοκτονία των Ασσύριων, η οποία έγινε την ίδια περίοδο με εμάς. Από τον ίδιο θήτη. Με τα ίδια εργαλεία, με την ίδια στρατηγική. Η Ελλάδα έχει αναγνωρίσει μόνο 2 γενοκτονίες από τις 3 που έγιναν μαζί. Εγώ τις ονομάζω μάλιστα τριάδα. Δεν έγινε μια τριπλή. Ήταν για τον ίδιο λόγο, ήταν 3 χριστιανικοί πληθυσμοί και τους καθάρισαν όλους. Όχι με την ίδια ταχύτητα, όχι με την ίδια αποτελεσματικότητα, αλλά με την ίδια βούληση. Είμαστε το 2018 και ακόμα μαζεύουμε υπογραφές από τους ποντιακούς συλλόγους και τους προσφυγικούς συλλόγους γενικότερα
για να το περάσουμε στη Βουλή, για να υπάρχουν ερωτήσεις στη Βουλή, έτσι ώστε να υπάρχει το θέμα της ψηφοφορίας. Και λέω, φέτος που είμαστε στα 100 χρόνια μας, δεν θα ήταν καλό να το κάνουμε? Θα σας υπενθυμίζω ότι οι Αρμένοι μπήκαν στη διαδικασία αναγνώρισης συγκοινωνίας των πόντιων, εντελώς τυχαία, στην εκατονταετία τους. Δηλαδή, για να τιμήσουν την εκατονταετία τους, σκέφτηκαν ότι θα ήταν καλό να κάνουν αναγνωρίσεις από άλλες κοινωνίες. Το άλλο που σκέφτηκαν και έγινε στα Ηνωμένα Έθνη, είναι να καθιωρηθεί μία μέρα για τη μνήμη και την αξιοπρέπεια των θυμάτων των γενοκτονιών, χωρίς προσδιορισμό. Αυτό το πέρασαν οι Αρμένοι. Ελπίζω να βλέπετε τον παγκόσμιο χάρτη, να βλέπετε το μέγεθος της Αρμενίας, εντάξει, και να συνειδητοποιείτε ότι αυτή η μικρή χώρα, που δεν είναι καν ολόκληρη ακόμα, έκανε πρόταση στη Νέα Υόρκη και αυτή η πρόταση έγινε αποδεκτή από 84 χώρες την ώρα της πρότασης. Όταν καλούν να κοιτάξετε ποιες χώρες δεν το αποδέχτηκαν. Χωρίς να υπάρχει γενοκτονία πιανού. Μπρος, γενοκτονία. Και τελικά για 9 Δεκεμβρίου, κάθε χρόνο, αλλά φαντάζομαι εσείς ο τριπλός σύλλογος, θα σας λέω έτσι σήμερα, 9 Δεκεμβρίου θα κάνετε κάτι, έτσι γίνεται. Το σκεφτείτε τώρα. 9 Δεκεμβρίου λοιπόν, τώρα σε παγκόσμιο επίπεδο, όλοι κάνουν την επέτειο για τα θύματα γενικά. Όταν το αρχίσαμε και στην Ελλάδα αυτό και με τους πόνιους, μας έλεγαν, δηλαδή θα έρθουν και άλλοι. Βεβαίως, αφού δεν είναι μόνο τους πόνιους. Και ξαφνιάστηκαν που ξαφνικά την 9 Δεκεμβρίου την γιόρταζαν σχεδόν αυτόματα με τους Αρμένιους, με τους Ασσύριους και με άλλους. Υπάρχουν μνημεία για την γενοκτονία, τα οποία είναι άχρηστα. Τα ξάφνιαστα τώρα. Ένα μνημείο για την γενοκτονία πρέπει να είναι ενοχλητικό. Άμα δεν είναι ενοχλητικό, δεν πέτυχε το στόχο του. Άρα έχουμε πάρα πολλά μνημεία στην Ελλάδα. Κάθε χωριό έχει βάλει το μνημείο του. Για μένα έχουν την αξία μιας εκκλησίας που το βάζετε στο σπίτι σας. Λέτε αυτές τις μικρές εκκλησίες. Δεν μιλάω για τη ΔΕΗ, να μην συναχωρηθείτε, εντάξει, για το ρεύμα. Αυτές οι μικρές εκκλησίες που καταλαβαίνετε πόσο λίγο πιστοί είναι αυτοί που έφτιαξαν αυτή την εκκλησία, εφόσον είναι η εκκλησία, ακόμα και ετοιμολογικά, είναι εκεί που πηγαίνουν οι άνθρωποι. Άμα βάζεις λοιπόν μια εκκλησία κλειστή και λες δική μου, καπέλα, και δεν θα μπει κανένας άλλος. Τι εκκλησία είναι? Ακόμα και στο μοναστήρι μπαίνεις πιο εύκολα. Άρα, ένα μνημείο γενοκτονίας σε θέση η οποία δεν είναι στρατηγική σημασία είναι άχρηστο. Μπορεί για εσάς να εκτονωθείτε και να πείτε, κοιτάξτε τι κάναμε. Εγώ έχω δει πάρα πολλά λεφτά που έχουν σπαταληθεί για τέτοια μνημεία, για τα οποία η Τουρκία δεν έχει πει ποτέ τίποτα. Στη Θεσσαλονίκη βάλαμε ένα μνημείο. Ένα, όχι δύο. Ένα. Για Σοφιά. Και έγινε χαμός η Τουρκία. Και ξέρετε γιατί? Γιατί βάλαμε μια γυναίκα. Δεν βάλαμε πόντιο με τις σφαίρες, με το τέτοιο. Όταν είμαστε σε φάση μη πολεμική, δεν έχει νόημα να βάζεις κάποιον που είναι οπλισμένος και να αντιπροσωπεύει την γειτονία σου. Μόλις θα βάλεις μια γυναίκα έτσι όπως είναι, τον ξέρετε όλοι. Και οι Τούρκοι θέλουν αμέσως να σπάσουν τις σημαίες. Θυμάστε το σκάνδαλο που έγινε τότε? Τώρα έχει περάσει κανονικό. Όταν κάναμε στην πόλη της Λιών ένα μνημείο για την γενοκτονία των Αρμενίων, δηλαδή ήταν για την γενοκτονία των Αρμενίων, αποφάσισαν οι Αρμένοι ότι θα είναι για όλους τους λαούς που έχουν γενοκτονηθεί. Αυτοί έβαλαν τα περισσότερα χρήματα, αλλά έβαλαν και οι άλλοι. Οι Τούρκοι προσπάθησαν να το καταστρέψουν, να το σπάσουν. Ευτυχώς που ήταν φτιαγμένο με μπετό. Αν ήταν με μάρμαρο, θα είχε γίνει λίπα. Και τελικά δεν τα κατάφεραν. Για έναν λόγο πολύ παράξενο, θα γελάσετε τώρα, γιατί και οι Γάλλοι έχουν την παράδοση την ηλεγγύη με τις απεργίες. Αλλά εκείνη τη μέρα οι Γάλλοι απεργούσαν. Και ευτυχώς πήγαν να σπάσουν το μνημείο την ώρα που οι Γάλλοι δεν είχαν φύγει ακόμα από την απεργία. Άρα οι Γάλλοι κάθισαν μέσα στο μνημείο. Και γι' αυτό δεν έσπασε. Εντάξει, αν το σκεφτείς, γι' αυτό σας λέω, οργανώνεται πιο συχνά
απεργίες τις σωστές μέρες. Η ημερομηνία είναι γενοκτονία, να μην έχουμε θέματα. Γιατί ένας πληθυσμός που θα ήταν ουδέτερος και δεν θα ασχολούνταν με αυτό το θέμα, εκεί πέρα πήρε μια θέση. Και λέει, είναι απαραίτητο να σπάσει ένα μνημείο. Το οποίο ήταν επίσημο, εντάξει, θεσμικό. Θα σε επιδημίσω ότι αυτό το μνημείο έγιναν τρεις δίκες στη Γαλλία. Τρεις δίκες. Δηλαδή οι Τούρκοι με λόμπι επηρέασαν Γάλλους για να μην γίνει το μνημείο. Αλλά φανταστείτε ένα μνημείο, είχαν πείσει τους κατοίκους, ας πούμε πανοράματος, για να μην είναι ενοχλητικό το μνημείο να είναι επίπεδο. Να μπορούν να το πατάνε. Φανταστείτε. Δεν θα φαίνεται, δεν θα μας ενοχλεί. Μετά έκαναν δίκη γιατί το μνημείο ήταν πολύ μεγάλο και ξεπερνούσε για 4 εκατοστά. Πήγαν στα δικαστήρια 4 εκατοστά. Αυτό είναι τεράστια επιτυχία για μνημείο. Άμα λοιπόν δεν έχετε ούτε δικαστήριο, ούτε ανθρώπους που σας βρίζουν, ούτε ανθρώπους που προσπαθούν να το σπάσουν, είναι μάπα το μνημείο σας. Το ξέρετε. Μιλάμε ειδικά για διεθνοποίηση. Γιατί μόλις γίνεται κάτι που είναι λίγο παράξενο, φωτογραφίες, διαδίκτυο, όλοι το μαθαίνουν και όσο πιο πολύ το μαθαίνουν, τόσο πετύχατε τον στόχο σας. Άμα δεν έχουν ιδέα και πρέπει να τους πείτε μετά από 20 χρόνια, έχουμε κι εμείς ένα μνημείο στο χωριό, που εκεί δίπλα στο πάρκινγκ. Γιατί μου το έχουν κάνει αυτό. Άρχισε μετά από διάρκεια, μου λένε θα πάμε στο χωριό να σου δείξουμε το μνημείο. Λοιπόν, ωραίο. Άχρηστο. Άρα προσέξτε, άχρηστο δεν σημαίνει ότι δεν είναι ουσιαστικό. Αλλά έχει ουσία για μας, όχι όμως για διεθνοποίηση. Τώρα λοιπόν, άμα τα σκεφτείτε σε επίπεδο γεωπολιτικής, όπως έλεγα. Όπως είπαμε, για να παίξουμε σκάκι και να σώσουμε τον βασιλιά, πρέπει να ξέρουμε στρατηγική. Άμα δεν ξέρουμε στρατηγική, θα υποστούμε κόστος τζάμπα. Ρωτάω τώρα, έχετε ποτέ να ρωτηθεί γιατί ο Πόντος έχει υποστεί γενοκτονία πριν την καταστροφή της Σμύρνης? Η γεωπολιτική θέση. Το προφανώς, θυμάσαι αγάπη μου, ότι το λέμε όταν δεν έχουμε ιδέα τι είναι. Είναι η κλασική απάντηση της Ελλάδος. Όταν κάποιος σας λέει προφανώς, προφανώς και δεν ξέρει για ποιο λόγο, αλλά πέταξε το προφανώς για να είναι σίγουρος ότι και εσείς θα συμφωνήσεις. Τώρα, άμα πω γιατί είπες προφανώς, επειδή μίλησα πριν για γεωπολιτική και για σκάκι, προφανώς. Η γεωγραφία και μόνο θα έλεγα, τη θέση. Η γεωγραφία και μόνο δεν φτάνει. Στην πραγματικότητα, άμα κοιτάξετε την Τουρκία, δεν έχετε βάλει τέλος πάνω χάρτη. Άρα, άμα κοιτάξετε την Τουρκία, ο στόχος της Τουρκίας, όταν οργανώνει γενοκτονίες, είναι να μετατρέψει την Τουρκία σε νησί. Θα μου πείτε πώς είναι δυνατό. Αλλιώ, οκ, εντάξει, είναι λέξη κλειδιά, το ξαναλέω. Νησί. Νησί όμως, όχι λόγω θάλασσας, αλλά λόγω λαού. Που σημαίνει στρατηγικά ότι πρέπει να χτυπήσουν πού? Στη ζώνη επαφής της Τουρκίας με την Ασία. Και μετά πάνε ανάποδα. Αλλά αν κοιτάξετε πού είναι η ζώνη επαφής, θα δείτε ότι είναι κάτω από τον Κάφκασο και πήγαν πλαγίως προς Κιλικία. Έκοψαν λοιπόν την Τουρκία με μια διαγώνια. Από τη στιγμή που έκαναν αυτή τη διαγώνια, απέκοψαν την Τουρκία που ήταν προς το Αιγαίο με το άλλο το κομμάτι. Αυτό λοιπόν το κομμάτι έγινε νησί. Θα μου πείτε και ποιο είναι το όφελος. Είναι πάρα πολύ απλό. Ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει ο Πόντος είναι ότι δεν έχει νησιά. Άρα οι Πόντοι, ποιος σας έχει πει τέτοια πράγματα? Ότι ο Πόντος δεν έχει νησιά, λες. Στην πραγματικότητα τι εννοώ? Εννοώ ότι δεν είχαμε το ανάλογο από τη Σμύρνη που μόλις ένιωσαν ότι κάτι δεν πάει καλά, πήγαν όλοι στα μικρά νησιά. Γιατί από τον Πόντο να πας πού, άμα νιώθεις ότι έρχονται από κάτω προς τα πάνω, δείχνω αυτόν τον χάρτη. Τι εννοώ, έχετε σκεφτεί πώς έγινε η γενοκτονία στον Πόντο? Έγινε από τον Βορρά ή από τον Νότο? Έγινε από τη Δύση ή από την Ανατολή? Θα μου πείτε τι μας ενδιαφέρει, σημασία ότι έγινε. Όχι, είναι ακριβώς το ανάποδο. Μας ενδιαφέρει πώς έγινε, γιατί έτσι καταλαβαίνουμε, π.χ. ότι η Αρμενία έχει την Δυτική και την Ανατολική Αρμενία.
την Ανατολική Αρμενία που ήταν πολύ κοντά στον Κάφκασο, δεν την ακούμπησαν. Βλέπετε, δεν είναι παράξενο. Δηλαδή, αν έχετε πρόβλημα με τους Αρμένιους, πρέπει να έχετε μόνο τους Αρμένιους, δηλαδή, τους μισούς. Το θέμα είναι ότι αυτοί που ήταν προς τον Κάφκασο ήταν πέρα από το κόψιμο για να γίνει νησί. Άρα ήταν πολύ κολλημένοι. Και γι' αυτό τους κανόνισαν με τη συνθήκη Κάρτς, μέσω Ρωσίας. Ενώ τους άλλους τους καθάρισαν. Και έτσι πήγαν από Ανατολή προς Δύση. Πηγαίνοντας από Ανατολή προς Δύση, έπιασαν τον Πόντο, Κιλικία και μετά μπαίνουμε στα βάθη και εμφανίζονται μόνο στην τελική φάση προς τις ακτές. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να εξοντώσετε ανθρώπους που βρίσκονται σε ένα νησί. Βέβαια θα μου πείτε ποιος μπορεί να σκεφτεί την Τουρκία ως νησί. Κι όμως γίνεται άμα είναι κομμένη από τη ζώνη επαφή της. Που σημαίνει πρακτικά τι. Άμα δεν έχετε ένα άλλο παράδειγμα έτσι. Κρυμαία. Στην Κρυμαία, άμα την πάτε από πάνω, κάνετε τσακ, αυτό το πράγμα γίνεται νησί, τεχνητά βέβαια. Σκεφτείτε την Πελοπόννησο. Η Πελοπόννησο είναι από τα πιο γαμάτα νησιά, εφόσον είχε όνομα νησιού, χωρίς να είναι νησί. Δεν το έχετε σκεφτεί ποτέ αυτό, δεν σας έχει ενοχλήσει. Έχει ενδιαφέρον. Πόσα νησιά λέγονται νησιά. Δεν κοιτάζετε το όνομά τους και κοιτάζετε αν ετυμολογικά σημαίνει νησί. Η Πελοπόννησος ετυμολογικά σημαίνει νησί ενώ δεν ήταν. Που σημαίνει διεκδίκηση. Και τελικά ήταν τόσο μεγάλη διεκδίκηση που το κάναμε νησί. Τσακ. Εδώ λοιπόν αυτή η ιδέα έχει μεγάλη σημασία γεωπολιτικά. Αυτό που ήθελαν οι Τούρκοι, και είναι πάλι παράξενο να το σκεφτείτε, θα σας υπενθυμίσω ότι όταν έρχονται οι Νεότουρκοι, όταν μιλάμε για την ελπίδα, το όραμα κτλ., έχουμε και πόντιους. Πόντιους, που είναι χαρούμενοι και λένε τελειώσαμε με το Οθωμανικό, έρχονται οι νέοι και έχουμε φωτογραφίες, φωτογραφικό υλικό που δείχνει ότι σε μερικά χωριά μαζευόταν και έπαιζαν και θεωρούσαν ότι ήταν πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνετε τι σφαλιά έφαγαν, γιατί δεν είχαν καμία γεωπολιτική αντίληψη. Και για ποιο λόγο? Διότι κανονικά η Τουρκία έλεγε ότι εγώ δεν θα βασιστώ πια στη θρησκεία. Είναι απίστευτο να το σκεφτείτε. Διότι το Οθωμανικό καθεστώς δεν είναι αποκλειστικά θρησκευτικό, εφόσον δέχεται άλλες θρησκείες, τους δέχεται με έναν τρόπο πολύ παράξενο, ενώ οι άλλοι λένε δεν θα είναι πια η θρησκεία που θα μας καθορίζει. Αλλά τι κάνουν για να μην γίνει αυτό? Εξοντώνουν όλους τους άλλους. Δεν το πιάσατε, το ξαναλέω, γιατί νιώθω μόνος με την ανθρωπότητα. Άμα, ας πούμε, άμα έχετε ανθρώπους που είναι με διάφορα χρώματα, εντάξει, ξαφνικά εξοντώνετε όλους που δεν είναι με το ίδιο χρώμα με εσάς. Όταν θα είναι όλοι με το ίδιο χρώμα με εσάς, δεν είναι ανάγκη να πείτε εμείς έχουμε μαύρο που κάμισο. Είμαστε εμείς. Και εμείς ποιοι είναι? Οι μαύρο που κάμισάδες. Δεν τους λέμε όμως πια έτσι. Ενώ αν έχετε διάφορα χρώματα, το λέτε. Οι Τούρκοι, Τούρκος δεν σημαίνει στα τουρκικά, σημαίνει δυνατός. Άρα δεν επιλέγουν μία λέξη η οποία είναι φιλετική, παρόλο που το πιστεύετε εσείς, επιλέγουν μία λέξη που είναι συμβολική, που σημαίνει ότι τους αδύναμους τους έχουμε εξοντώσει, εφόσον εμείς είμαστε οι μόνοι δυνατοί. Όταν κάνουν αυτή τη διαδικασία, αφαιρούν όλους τους άλλους. Το άλλο που πρέπει να καταλάβετε, γιατί αφαιρούν τους πόντιους. Δεν υπάρχει κανένας λαός που έχει υποστεί γενοκτονία χωρίς να είναι άξιος. Η αξιοσύνη είναι η πρώτη κατηγορία που δεχόμαστε. Δηλαδή, όταν οι πόντιοι ήταν σε πολύ χαμηλό επίπεδο και δεν υπήρχε ούτε καν το φροντιστήριο τραπεζών, και τα ξέρετε όλα αυτά, εντάξει, δεν ήμασταν επικίνδυνοι. Όταν χωθήκαμε σε διάφορους θεσμούς, λόγω γνώσεων, λόγω θέσεων, λόγω συνδυασμών, λόγω πολιτικής, λόγω γλώσσας, λόγω διερμηνίας, αυτοί ένιωθαν ότι το σύστημα είναι σταθρό, γιατί έχουν μπει οι Έλληνες λίγο παντού. Αλλά τι ήθελαν μετά? Ανάποδα, επειδή ήταν άξιοι αυτοί οι άνθρωποι, να τους βγάλουν από παντού. Που σημαίνει πρακτικά ότι γίνεσαι στόχος.
Όταν γίνεσαι στόχος σε μια φάση γενοκτονίας, το πρώτο πράγμα που προσπαθούν να πούν στους άλλους είναι ότι δεν είσαι ακριβώς άνθρωπος. Και σιγά σιγά εμφανίζεται αυτή η θεωρία του υπάνθρωπου. Δηλαδή, άμα σκοτώσεις κάποιον τέτοιου τύπου, δεν πειράζει, μάλιστα μπορεί να είναι και ωφέλιμο. Αλλά σιγά σιγά έχουμε την αφαίρεση της ανθρωπιάς των θυμάτων. Και λες, σαν να ήταν ζώο. Δεν ήταν βέβαια. Αλλά έγιναν και είναι μια μορφή, αν θέλετε, μετατρέπω τον άνθρωπο σε κτίνος για να μην μετράει ο θάνατος. Άρα μετά ακούτε, σκότωσαν 5.000 πόνους. Όταν σου λέει, μόνο. Ενώ εσύ λες, μα πώς είναι δυνατόν να μιλάνε με αυτόν τον τρόπο. Άρα προσπαθώ να σας πω λοιπόν το εξής. Από τη στιγμή που ο γενοκτόνος έχει μια γεωπολιτική η οποία εξηγείται γεωστρατηγικά και πολεμικά, δεν εξαφανίζεται αυτή η γεωπολιτική με την γενοκτονία. Συνεχίζεται. Και γι' αυτό έχουμε πολύ πιο εύκολα συνεχιστές της έννοιας γενοκτονίας από συνεχιστές της έννοιας των θυμάτων. Θυμάστε τι είπαμε τις γενιές. Οι αμέσως επόμενες γενιές από γενοκτόνους. Έχετε σκεφτεί πώς είναι? Εγώ σας μίλησα για την πρώτη γενιά των θυμάτων, οι επιζώντες. Η πρώτη γενιά των γενοκτόνων, που δεν είναι αυτή που γενοκτόνησα. Τρομερές συνοχές. Ελπίζω να αστείευεστε. Αντιθέτως, αντιθέτως, είναι υπερήφανοι. Ναι. Ενοχές έρχονται πολύ πιο μετά. Η πρώτη γενιά είναι υπερήφανη για αυτό που έκανε. Θα μιλήσει μερικές φορές με Τούρκο και θα σου πει, αν ήσουν εκείνη την εποχή, ο πατέρας μου σκότωσε 1.000 Αρμένιους. Χριστέ μου. Μην καμάρει, ακριβώς. Όχι, όχι, μην το βλέψε. Το κοίταξες πολύ ανθρώπινα. Είναι στρατηγικό λάθος. Ίσως για τη Γερμανία που διαβάζουμε. Πω, ξέχασες όμως πότε η Γερμανία είπε συγγνώμη. Ποιες γενιές ήμασταν ενοχές. Ναι, μην μπερδεύεσαι. Και το άλλο που δεν πρέπει να μπερδευτείς καθόλου, το ναζιστικό καθεστώς ποια διάρκεια είχε? Εντάξει, δηλαδή η εμφάνιση η πιο σημαντική είναι το 33. Το 45 έχουμε τελειώσει. Δεν μπορείς να πεις το ίδιο για την Τουρκία. Άρα, αντιθέτως, όχι μόνο έχουν περηφάνεια και καμάρι, θεωρούν ότι διέπραξαν το πρέπον. Έπρεπε να γίνει αυτό που έκαναν οι δικοί μας, οι πατεράδες μας, γιατί χάρη σε αυτούς ζούμε τώρα. Η Τουρκία είναι θεμελιωμένη πάνω στα κόκαλα των θυμάτων. Είναι σαν να έλειωσαν τα κόκαλα για να βάλουν θεμέλια τα σπίτια. Και σου λέει, εμείς θεμελιωθήκαμε έτσι. Διώξαμε τους άλλους, έχουμε τώρα πράγματα που τα διεκδικούμε. Σε δεύτερο επίπεδο, δεύτερη γενιά, και εκεί θα σε στεναχωρηθείς, αυτοί δεν λένε πια με καμάρι, αυτοί ανησυχούν αν ξυπνήσουν οι επιζώντες. Και αυτό που είναι παράξενο είναι ότι οι συνεχιστές της γενοκτονίας μπορεί να γίνουν και πιο ακραίοι από τους γενοκτόνους σε θεωρητικό επίπεδο, εντάξει δεν λέω ότι διαπράττω, αλλά όταν τους ακούτε να μιλάνε, οι γενοκτόνοι εκείνη την εποχή δεν μιλούσαν με αυτόν τον τρόπο. Και σας υπενθυμίζω ότι οι γενοκτόνοι εκείνη την εποχή έστελναν μυστικά τηλεγραφήματα. Δεν έβγαιναν να κάνουν μια συνέντευξη τύπου να πάνε ας πούμε στην Ελβετία και να πούνε ότι είναι υπερήφανοι που έγινε αυτό το πράγμα και μετά τους καταγγείλει η Ελβετία και τον βάζει φυλακή, γιατί αυτοί έπαιζαν με τη συνθήκη Λοζάνης. Άρα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί, γιατί αρχίζουν οι γενοκτόνοι να γράφουν τι? Βιβλία ιστορίας για τη γενοκτονία, όπου μέσα γράφουν ότι είναι οι Αρμένοι και οι Έλληνες που διέπραξαν η γενοκτονία. Ότι αυτοί είναι οι θύτες. Και λες τώρα, αυτό είναι το κερασάκι της υπόθεσης. Δηλαδή, όχι μόνο μας γενοκτόνησαν, όχι μόνο εμείς έχουμε ενοχές που επιζήσαμε, όχι μόνο δεν λέγαμε στα παιδιά μας τι να κάνουν, αλλά αυτοί είναι οργανωμένα, συντεταγμένοι, να γράψουν βιβλία ιστορίας που αποδεικνύουν ότι δεν είμαστε αυτό που είμαστε. Άμα κοιτάξετε πόσες έδρες
τουρκικών μελετών, χρηματοδοτεί η Τουρκία σε όλο τον κόσμο για να πείσει τους ανθρώπους ότι αυτή είναι η ιστορία. Και να είμαστε προσεκτικοί, αυτός ο αγώνας δεν έχει τελειώσει. Υπάρχει το πλαίσιο της σύγκρισης. Όταν διαβάζω εγώ ένα άρθρο του Παναγιώτη, ο οποίος μου εξηγεί ότι έγινε η γενοκτονία των Ποντίων, και μετά διαβάζω 200 άρθρα από Τούρκους, Κινέζους, Ιαπωνέζους, Αμερικανούς, Άραβες, που μου λένε ότι δεν έγινε. Ποιον πιστεύω? Γιατί εγώ είμαι ουδέτερος, δεν είμαι ενημερωμένος και λέω δεν μπορεί όλη αυτή η βιβλιογραφία να είναι ψέμα. Και κάνω και ένα σύστημα αυτοαναφορικό, όλες τις αναφορές που βάζουν συστηματικά αυτοαναφέρονται σε αυτές τις αναφορές. Ενώ εμείς είμαστε ικανοί να πούμε, α, είναι Πόντιος, αλλά είναι από την παράταξη τάδε, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τις αναφορές τους. Το είναι από το χρώμα τάδε, άρα δεν θα το κάνω. Στο τέλος λες, ποιος θα μείνει, τρεις κοκκούκους? Άρα έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε ότι σε αυτήν εδώ την εκατονταετία έχουμε μία πρόκληση. Να σκεφτούμε σε πολύ απλό επίπεδο. Πρώτον, το πιο απλό, να πετύχουμε αναγνωρίσεις. Πώς? Γιατί δεν κοιτάζουμε συστηματικά τις χώρες που έχουν αναγνωρίσει την γενοκτονία των Αρμενίων, που έχουν αναγνωρίσει τις συνθήκες της γενοκτονίας, που έχουν αναγνωρίσει τον θήτη, για να πούμε ότι και εμείς μέναμε εκεί. Θα σας ρωτήσω πολύ απλά και να είναι κατανοητό. Κλειδί, πολυκατοικία. Έχουν αποδείξει οι Αρμένοι ότι αυτή η πολυκατοικία σκότωσαν όλους τους ανθρώπους που ήταν μέσα. Και εσείς θέλετε να κάνετε τι? Δηλαδή, και εγώ θέλω να αποδείξω ότι σε αυτή την πολυκατοικία όλοι σκοτώθηκαν. Όχι, λάθος. Λέει απλώς, σε αυτή την πολυκατοικία που σκότωσαν τους πάντες ήταν και ο προπάπος μου. Δεν ξαναγνάει να κάνεις το ίδιο. Δεν είναι να αποδείξετε την ίδια διαδικασία. Λέτε απλώς που έμεναν. Άμα βάλετε λοιπόν στο ίδιο το κράτος που έχει ήδη αναγνωρίσει το ίδιο πλαίσιο και του πείτε οι δικοί μας ήταν μείναν εδώ, 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 εδώ και λένε αυτοί βλέπουν ότι είναι τα ίδια χωριά. Δίνω ένα άλλο παράδειγμα. Με τους Εβραίους ας πούμε. Θέλετε να αποδείξετε ότι ο δικός σας πέθανε σε στρατόπεδο. Είναι λάθος να πείτε ότι έγινε γενοκτονία εναντίον του δικού σας. Μπορείτε απλώς να πείτε ότι αυτός μπήκε στο στρατόπεδο του Auschwitz τα ημερομηνία και δεν βγήκε. Και αν επειδή έχουν τα αποδεικτικά στοιχεία, καταλαβαίνω ότι πέθανε μαζί με τους άλλους. Τελειώσαμε. Δεν είναι να αποδείξουμε περισσότερα πράγματα. Αυτή είναι μία κατηγορία κρατών. Η άλλη κατηγορία κρατών που έχει μεγάλη σημασία είναι τα κράτη που έχουν αρχαιακό υλικό όπου καταγράφουν το έγκλημα που γίνεται από τους δικούς τους ανθρώπους. Αλλά εκεί πέρα είναι πάρα πολύ απλό. Η μόνη δυσκολία που έχουμε είναι να τα διαβάσετε. Τα διαβάζετε ή θα σας μεταφράζουν και μετά εσείς στους άλλους τους δείχνετε τα έγγραφα του λαού τους. Τα έγγραφα τα στρατιωτικά. Τα έγγραφα της κατασκοπίας με υπογραφές που έχουν από τα δικά τους στοιχεία. Αυτό λειτουργεί και για τους Αμερικανούς και για τους Γερμανούς και για τους Αυστριακούς. Εντάξει, αυτοί που ήταν παρόντες. Δεν έχει καμία σημασία να λέτε ότι τον παππού μου τον αποκεφάλισαν. Πρέπει απλώς να πείτε, εσείς που γράψατε ότι αυτό το χωριό αποκεφάλισαν τους πάντες, ο παππούς μου ήταν από αυτό το χωριό. Εσείς το γράψατε, το έχει εγώ. Και νομίζω και οι πολιτικοί καταλαβαίνουν που το πάω. Η τεκμηρίωση από τον άλλον είναι πολύ πιο σημαντική από την ιστορική τεκμηρίωση της οικογένειας. Γιατί ο άλλος μπορεί να σου πει, εντάξει, ο παππούς μπορεί να το έκανε λίγο μελοδραματικό και αντί να πει ότι ήταν 10 που πέθαναν, να πει ότι ήταν 100. Όταν όμως το καταγράφει ο άλλος που ήταν στην κατασκοπία, γράφει 100 θύματα. Δεν γράφει 90, 100. Αυτό λοιπόν μας δίνει δύο στόχους. Οι χώρες που έχουν ήδη αναγνωρίσει και οι χώρες που έχουν αρχαιακό υλικό. Τρίτος στόχος. Ποιος από εσάς, και μιλάμε εδώ, έχει ασχοληθεί με το να αναγνωρίσουμε γενοκτονίες των άλλων? Είμαστε εντάξει? Έσπασε η καρέκλα. Μην μου το βάλετε σαν δικαιολογία ότι θα ασχοληθούμε τις γενοκτονίες των άλλων επειδή έσπασε μια καρέκλα. Ωραία. Ούτως ως πλαστικές είναι και υπάρχουν κι άλλες. Ωραία.
κυρίες μου, επέζησε. Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, άρα λέω απλώς ότι στην πραγματικότητα πρέπει να καταλάβουμε ότι αν εμείς έχουμε ασχοληθεί, αλλά σας δίνω ένα στόχο σχετικά απλό, αν έχετε ασχοληθεί με το θέμα της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Ασσυρίων, που μας αφορά άμεσα. Είναι δυνατόν η Ελλάδα να μην έχει αυτή την τριπλή αναγνώριση? Τόσο απλά. Δηλαδή, ποιος είναι ο λόγος της καθυστέρησης? Εμείς όταν πάμε σε διεθνές δικαστήριο και θα πούμε γενοκτόνησαν αυτούς τους τρεις λαούς, θα μας πει λοιπόν ο δικαστής ποιοι είναι οι τρεις. Εγώ βλέπω δύο αναγνώρισης της χώρας σας. Εμείς ξεχάσαμε τον αναγνωρίσουμε. Αυτός που είναι μαζί μας, τον αναγνωρίζουμε. Άρα να ξέρετε, αν δεν αναγνωρίσουμε ακόμα τους Ασσύριους, είναι επειδή οι καημένοι είναι μόνο 15.000 άτομα. Δηλαδή, εγώ μπορώ να σας πω ότι αν ήταν 1,5 εκατομμύριο, όλη η πολιτική θα τους είχαν αναγνωρίσει. Και θα ήταν 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόροι. Αλλά 15.000 άτομα ψηφοφόροι σε όλη την Ελλάδα, ποιος νοιάζεται? Βέβαια, αν ήταν όλοι σε ένα χωριό, θα σας έλεγα ποιος θα νοιαζόταν. Ο Δήμαρχος. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και είναι φυσιολογικό. Δεν μας πειράζει αυτό το πολιτικό. Το πολιτικό όμως πρέπει να γίνει αποδεκτό ότι πρέπει να ακολουθήσει και μια ηθική. Αν λέμε λοιπόν ότι γενοκτονηθήκαμε από τον ίδιο θήτη την ίδια περίοδο, πρέπει και εμείς να το αναγνωρίσουμε. Άρα εγώ θεωρώ ότι αυτή η περίοδος στην οποία μπαίνουμε, που θα είναι η εκατονταετία, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, για να το πω έτσι ανθρώπινα, να αναγνωρίσουμε και εμείς την γενοκτονία των Ασσύριων και μάλιστα μην νομίζω ότι θα είναι χωρίς συμφέρον. Μας συμφέρει να το κάνουμε αυτό, για ένα πολύ απλό λόγο, ποιος το κατάλαβε. Ποιος κατάλαβε ότι έχουμε συμφέρον να είμαστε ηθικοί. Παράξενη σαν έκφραση. Είναι πολύ απλό. Όλοι οι Ασσύριοι που είναι στο εξωτερικό και παλεύουν για αναγνώριση, όταν θα δουν ότι η Ελλάδα αναγνώρισε την γενοκτονία τους, αυτοί πολύ πιο εύκολα θα πάνε με τους δικούς μας μαζί, τρεις, για να έχουν άλλες αναγνώρισεις. Άρα μερικές φορές αντί να ασχολούμαστε με το θα βοηθήσω τον Πόντιο που είναι στη Νέα Υόρκη για να τον ενισχύσω. Εσύ πες του στην Ασσύρια ότι την αναγνώρισες και θα δεις ότι θα πάει να δει τον Πόντιο. Για να πάνε μαζί. Άρα δημιουργούμε εξ αποστάσεως συμμαχίες με ένα γεγονός. Δηλαδή ποιος από τους Ασσύριους θα είναι μη φιλικός με τους πόντιους του εξωτερικού, άμα μάθει ότι οι πόντιοι πάλεψαν στην Ελλάδα για να γνωρίσουν την γενοκτονία των Ασσυρίων. Εσείς όταν λέτε, ας πούμε, όταν σας είπε τη Σουηδία, ποιος από εσάς έχει πάει η Σουηδία? Όχι, είστε δύο, τρεις, άντε, τέσσερις. Όμως όταν σας λέω ότι η Σουηδία αναγνώρισε την γενοκτονία των πόντιων, οι άλλοι που δεν έχετε πάει, δεν σας βγαίνει κάτι πιο φιλικό για τη Σουηδία? Και μην μου πείτε ότι είναι ο ήλιος, ούτε το κλίμα, το μαλακό. Είναι ότι λέτε, έκαναν κάτι. Αν το σκεφτείτε με αυτό που σας έλεγα με μία ψήφο διαφοράς, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι. Αλλά είναι το ίδιο. Ποιος από εσάς, ας πούμε, μπορεί να έχει μία αρνητική άποψη για την Κύπρο που μας αναγνώρισε, για την Αρμενία που μας αναγνώρισε, για τη Σουηδία που μας αναγνώρισε, για τις πολιτείες της Αυστραλίας? Το βλέπετε με ένα φιλικό τρόπο. Και λέω απλώς ότι αυτό, αν θέλετε, το φιλικό πλαίσιο είναι το συμφέρον το να είσαι ηθικός. Δηλαδή να λες, ναι, εγώ θα είμαι με τον άλλον άλλον για να είναι αυτός με τον άλλον που είμαι εγώ. Τεράστιο θέμα. Το άλλο που θέλω να καταλάβετε και τελειώνω όσο αφορά τις προτάσεις προσωπικό. Το διεθνές επίπεδο. Δηλαδή, ποια θα είναι, η πρόταση που θα κάνουμε εμείς στα Ηνωμένα Έθνη προς όφελος άλλων γενοκτονιών? Φαντάζομαι το έχετε σκεφτεί, γιατί έχουμε, τώρα έχετε 365 μέρες, εντάξει. Γιατί αν το σκεφτείτε ορθολογικά, αυτό που σας έδωσα σαν παράδειγμα για τους Αρμένιους είναι ότι έκανα μια πρόταση η οποία ήταν πολύ έξυπνη και πολύ ηθική. Είναι αντί να μιλάμε συνεχώς για τη δικιά μας γενοκτονία, θα βάλουμε μια ημέρα. Ποια επέλεξαν? 9 Δεκεμβρίου. Άρα βλέπω το μάθατε. Γιατί επέλεξαν την 9 Δεκεμβρίου? Δεν θα σωθείτε έτσι. Η κυρία προφανώς αυτή τη φορά σου λέει, άμα το πω τώρα θα φάω ένα προφανώς.
Άρα έγινε αυτό το 9 Δεκεμβρίου, γιατί είναι στις 9 Δεκεμβρίου του 1948 που βγήκε η Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών που περιγράφει τη σημαία γενοκτονία. Άρα αυτό ήταν μια επινόηση του Λέμκιν, Ράφελ Λέμκιν. Αυτός πήρε τις δύο ρίζες και επινόησε τη λέξη. Και τι κάνουν τώρα οι Αρμένοι? Λένε, θα βάλουμε την 9 Δεκεμβρίου ως ημερομηνία μνήμης και αξιοπρέπειας των θυμάτων, επειδή είναι η ημέρα που βάλαμε τη λέξη γενοκτονία, την οποία δεν την έβαλαν οι Αρμένοι, εντάξει, γιατί αυτός ήταν Πολωνός εβραϊκής καταγωγής κοντά στην Ουκρανία, τώρα για τα σύνορα. Αυτό σημαίνει τι πρακτικά? Κατάφεραν να κάνουν μια ανάδραση. Δηλαδή, να χρησιμοποιήσουν τη λέξη, να την προτείνουν ως Αρμενία, να την βάλουν 9, γιατί δεν έβαλαν οποιαδήποτε ημερομηνία, όπως καταλάβατε, γιατί άμα την είχαν βάλει οποιαδήποτε ημερομηνία, θα έλεγαν οι άλλοι, α, αυτό είναι παγκόσμια ημέρα, ξέρω εγώ, γιατί κολοκύθη. Δεν έγινε. Και την ώρα της ψηφοφορίας, 84 χώρες ψήφισαν κατευθείαν υπέρ της Αρμενίας. Που αυτό για να το πετύχετε, λέω, σε αυτούς που ασχολούνται, φανταστείτε τώρα ότι κάνετε μια πρόταση στη Βουλή, είμαστε 300 και πετυχαίνετε κατευθείαν ότι 84 μόλις την άκουσαν, λένε, εγώ μαζί. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι πέτυχαν μια διεθνοποίηση, γιατί βέβαια όλες οι χώρες τώρα ξέρουν ότι είναι η Αρμενία που το πρότεινε. Και λέω, άμα πάρετε όλες τις χώρες, δηλαδή άμα σας είχα πει το πρότεινε η Αμερική ή η Ρωσία ή η Κίνα, θα λέγατε εντάξει, παιδί μου, το γουμάρι που είναι και είναι μόνιμη, και βέβαια το πέρασαν εύκολα. Η Αρμενία δεν είναι καν στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Βλέπετε, μια πολύ μικρή χώρα βρήκε μια πολύ μεγάλη ιδέα και την εφάρμοσε. Και πώς την εφάρμοσε? Χρησιμοποίησε έξυπνα το πλαίσιο της εκατονταετίας. Του τύπου, εμείς για την εκατονταετία μας σκεφτήκαμε κάτι για εσάς, γενικά. Είναι δύσκολο για τον άλλο να πει διαφωνώ. Δηλαδή, δεν προσπάθησαν να χώσουν κάτι που έχει σχέση με την Αρμενία. Όμως, με αυτόν τον τρόπο εδραίωσαν τον ρόλο της Αρμενίας στον χώρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της γενοκτονίας. Λέω λοιπόν, εμείς ως Ελλάδα, και μην ανησυχείτε αν κάποιος εδώ τολμήσει να μου πει, μα εμείς δεν έχουμε κράτος, δεν είναι σοβαρό κτλ. Όπως καταλαβαίνετε δεν θα γίνει έτσι, θα είναι προσωπικές πρωτοβουλίες, ιδιωτικές, οι οποίες θα μετασχηματιστούν επίσημα σε μια κρατική ιδέα. Γιατί αν πιστεύετε ότι είναι το κράτος της Αρμενίας που το σκέφτηκε έτσι κρατικά, όχι, το σκέφτηκαν μερικοί άνθρωποι ιδιωτικά, το πέρασαν σιγά σαν μια μορφή λόμπι και τελικά αποδείχτηκε ότι ήταν η Αρμενία που το σκέφτηκε. Δεν μας πειράζει αυτό. Αλλά λέω, τι εμείς θα κάνουμε για να σκεφτεί η Ελλάδα αυθόρμητα να περάσει στην εκατονταετία? Γιατί σας δίνω ένα παράδειγμα που είναι πολύ σημαντικό. Ο ποντιακός ελληνισμός δεν έχει αξιοποιήσει το γεγονός ότι ανήκει στους λαούς οι οποίοι είναι αυτόχθονες. Αυτό. Yeah. Λοιπόν, τα δικαιώματα των αυτόχθων λαών υπάρχουν από το 2007. Αποτελούνται από 46 άρθρα. Το πιο πιθανό είναι να μην έχετε διαβάσει ούτε ένα. Τώρα θα σας προκαλέσω χαρά. Εξ αποστάσεως και στο μέλλον. Θα ήθελα έτσι, αν το χαρήκατε που ήσασταν εδώ, να διαβάσετε αυτά τα άρθρα και σας λέω ότι αν τα διαβάσετε πάνε πολύ πιο πέρα από τη φαντασία σας, από αυτό που θα μπορούσατε να πετύχετε. Και έχουν ψηφιστεί από τα Ηνωμένα Έθνη. Σε αυτή την ψηφοφορία υπήρχαν Αρμένοι και υπήρχαν και Αβοριγινοί. Έλληνες δεν υπήρχαν. Όμως αυτά αποφασίστηκαν για όλους. Άρα υπάρχει κάποιος που θα μπορούσε να πει ότι οι Πόντιοι στον Πόντο δεν ήταν αυτόχθονος λαός? Μα εδώ μιλάμε για αιώνες παρουσίας. Εντάξει, ότι δεν ήρθαν μέχρι και ξαφνικά μας έδειξαν. Και λέω λοιπόν, έχετε αυτά τα άθρα, άμα τα διαβάσετε, είναι αυτά που ενεργοποιούνται π.χ. στην Αυστραλία. Κάθε θεσμικό κτίριο της Αυστραλίας έχει δύο σημαίες. Την Αυστραλέζικη και την Αβοριγίνη. Κάθε φορά που ένας επίσημος
μιλάει στη Βουλή, κάνει αναφορά στους Αβορυγίνους. Θεσμικά. Να καταλάβετε πόσο μπορεί να είναι εντυπωσιακό. Θέλω να φανταστείτε ότι είστε στην Τουρκία, κοιτάζετε ένα επίσημο κτίριο της Τουρκίας, κρατικό, θεσμικό, και βλέπετε δίπλα από τη σημαία της Τουρκίας τη σημαία των Ποντίων, τη σημαία των Ασσυρίων και τη σημαία των Αβερμίνων. Το φαντάζεστε αυτό? Αυτό είναι αυτό που γίνεται ήδη σε μερικές χώρες και είναι αυτό που επιτρέπουν αυτά τα άθρα. Αυτά τα άθρα επιτρέπουν να έχετε συλλόγους στην χώρα που έχει γίνει η γενοκτονία. Επιτρέπεται να κοιτάζετε το θέμα το εκπαιδευτικό, το θρησκευτικό. Αλλά προσπαθώ να σας πω ότι άμα τα διαβάσετε, θα το χαρείτε πάρα πολύ. Θα ξαφνιαστείτε που υπάρχουν εδώ και 11 χρόνια όμως. Και ότι δεν θα έχετε αξιοποιήσει ποτέ. Εγώ θεωρώ τώρα, το λέω στην τριάδα εδώ, κάντε εδώ μια εκδήλωση, φέρτε κάποιον να σας πει για τα άθρα των αυτόχρονων λαών. Και όταν θα τον ακούσετε, θα πείτε, μα αυτά υπάρχουν ήδη και τα αποφάσισαν και τα ψήφισαν στα Ηνωμένα Έθνη. Ναι. Τώρα θέλω να καταλάβετε, για να ψηφιστούν το 2007, χρειαστήκαν τουλάχιστον 3 χρόνια συνεδριάσεων στη Νέα Υόρκη και στη Γενέβη για να υλοποιηθούν. Δεν ήμασταν σε αυτά τα άθρα. Γιατί δεν το πιστεύαμε. Όμως, οι Αρμένοι και οι Αβορυγινοί ήταν, άρα θέλω να φανταστείτε εδώ έναν Αρμένη, εδώ έναν Αβορυγινό και να ζητάνε τα ίδια και αυτό να είναι προς όφελος των Ποντίων. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι την επόμενη φορά να είναι δίπλα και ένας Πόντος Έλληνας. Εντάξει. Και όχι να αναρωτιέται αν πρέπει να κάνει κάτι ή όχι. Να το διαπράττει, έτσι ώστε να υπάρχει μια αλλαγή φάσης. Αυτό ήθελα να σας πω σήμερα, για να καταλάβετε ότι επειδή μπαίνουμε στην εκατονταετία, μην κοιτάτε την επέτειο μόνο ως μια ημερομηνία μνήμης, αλλά μια ημερομηνία μνήμης μέλλοντος. Δηλαδή, τι θα κάνετε και μετά θα λέτε εσείς, τους επόμενους, εμείς κάναμε αυτά στην εκατονταετία. Όπως κάποιος πολύ σωστά μπορεί να σας πει, μερικοί από εσάς μάλλον ήταν και εκείνη την περίοδο, το 94 εγώ ήμουν εκεί. Το 94 ήμουν σε ένα ποντιακό σύλλογο που προώθησα την ψηφοφορία. Το 94 ήμουν βουλευτής, ο οποίος ψήφισα αυτό. Αυτό δίνει ένα κύρος. Εντάξει, δεν είναι ανάγκη να έχετε εδώ. Αυτό εδώ δεν είναι κύρος, εδώ είναι το κύρος. Θυμάστε, τα μετάλλια δεν τα βάζουμε στους βαθμούς. Εδώ τα βάζουμε. Άρα, όταν εσύ έχεις δώσει το παράδειγμα στους άλλους και όλος θα σου πει μετά, εσύ στην εκατονταετία τι έκανες. Θα του πεις, έκανα αυτό, αυτό και αυτό. Θα σας πει άξιος. Αυτό λοιπόν θέλω να σας ευχηθώ, να σας πούν οι επόμενοι άξιος. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.